Είναι όλα τέλεια όπως κάθε μέρα, είναι πια μια καθημερινότητα η τελειότητα. Κάτι εξωγήινοι λέει, έστειλαν εκεί πέρα ένα περίεργο σήμα. Δεν ξέρω, ένα κινέζικο τηλεσκόπιο που δεν κατάλαβα. Εντάξει. Βλακά. Ωραία. Που δεν κατάλαβαν, λένε ακριβώς τι ήταν. Μετά όμως το πήραν αυτοί πίσω, ότι δεν το έπιασαν. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι εμφανίστηκαν εξωγήινοι, να σου πω και την αλήθεια. Όχι, το πιστεύω πια. Βέβαια, μπορεί να μάθανε για τις μαϊμούδες. Άκου τώρα να πάθει σοκ τι συμβαίνει. Ενώ εμείς κάνουμε εκπομπή. Μάθανε ότι οι μαϊμούδες έχουν δικό τους λογαριασμό στο Netflix. Οπότε δεν ασχολήθηκαν. Να το πρέπει το θέμα, δεν βλέπω να του ενδιαφέρει. Έχουν όλοι Netflix. Ναι, τίποτα. Είναι αυτές, όχι δικές μας, είναι σε ένα ζωολογικό κήπο στη Φιλανδία και έχουν ειδικό τους Netflix. Ψάχνουν με τις ώρες τι θα δούνε, σου λέει, εκεί όρθιες στο κλαρί, μπροστά στην 55άρα. Μην δουν και κανένα ντοκιμαντέρ γιατί ψωνίσουν, φοβάμαι, και σου πούνε, να σου που είμαστε φίρμες, θέλουμε και λεφτά. Δεν καταλαβαίνω τώρα και μαϊμού Netflix. Τι να πεις, παιδιά, εξελίσσεται επικίνδυνα το είδος. Έρχεται η μέρα που θα πούμε εμείς κλουβί, αυτές έξω να μας πετάνε μπανάνες. Φαντάζομαι, ωραίο. Είδανε λοιπόν οι εξωγήινες μαϊμούδες να βλέπουν 8 επεισόδια σερί, γιατί είχαν βρει ωραίο. Είναι ωραίο. Ξάπλα στο δέντρο πάνω. Τις περάσαν για ανθρώπους, σου λέει αυτή καμία εξέλιξη. Πάμε να φύγουμε. Πού να βλέπανε και εμάς τους κανονικούς. Τώρα είναι ωραίο. Τους κανονικούς. Παιδιά εδώ δεν είναι. Εσείς βλέπετε από το σπίτι. Αυτοί που έρχονται, κουράζονται. Μετά φεύγουν με φουσκάλες εδώ. Το κέφι είναι ατελείωτο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ψάχνανε και τίποτα άλλο. Δηλαδή, μπορεί να έμαθαν ότι βγήκε. Τώρα είναι το νέο το καλό. Βγήκε πετσέτα, γαρμπή και να τη θέλουν. Πετσέτα, γαρμπή. Και τότζι. Και τότζι. Εντάξει, τι πιο ωραίο από το να πας στην ξαπλώστρα με την κετούλα. Ναι, εντωμεταξύ δεν είχε βγάλει και κάτι άλλο. Κάτι μπλούζες, θυμάμαι, είχε βγάλει ένα άρωμα. Φάμπρικα η κετούλα, σαν την Apple. Στο τέλος θα πρέπει να τα έχουμε όλα συμβατά. Αντιλιακό γαρμπί που σκουπίζεται μόνο με πετσέτα γαρμπί, που πλένεται στους 30 βαθμούς με μαλακτικό γαρμπί. Και να σου πω και γιατί όχι. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, το στηρίζω, θα την πάρω. Την πετσέτα πάντα, πολύ ωραία. Γι' αυτό και φυσικά μου ζητήθηκε να τραγουδήσω και το σχετικό διαφημιστικό τζιγκλάκι. Πάει κάπως πιο συναισθηματικά. Ξεκουραστείτε δηλαδή. Ονείραν εκπλήρωτα για καλό μεσημεράκι, μα η ώρα φτάνει να έφυγες για μπανάκι. Με λίγο καημό. Πέρασε αρκετός καιρός, θέλεις πάλι παραλία, μα ανησυχείς πολύ, μου πες για την υγρασία. Μια φορά και ένα καιρό είχες πει θα κολυμπούσες, σου έχω λύσει και γι' αυτό αν τυχόν το εννοούσες. Μια φορά και ένα καιρό να στεγνώσεις προσπαθούσες, τώρα είμαι εγώ εδώ. Η πετσέτα π' αγαπούσες. Μια φορά και ένα καιρό έψαχνες να βρεις πετσέτα, ό,τι καλοκαιρινό. Έχεις σπίτι τώρα πέτα, μια φορά και ένα καιρό είχες πει θα κολυμπούσες, και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Η πετσέτα π' αγαπούσες, η πετσέτα π' αγαπούσες, η πετσέτα π' αγαπούσες. Ωραίο τζιγκλάκι, αγόραζα, αγόραζα. Δεν ξέρω, παιδιά, και με αυτή τη ζέστη τίποτα, μόνο μπάνιο, μόνο μπάνιο. Όσο είσαι μακριά από τη θάλασσα, σε πιάνουν τα νεύρα σου. Δεν είδες τι έπαθε η συνάδελφος, Drew Barrymore, η Drew. Ωραίο. Ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε. Αυτό είμαι εγώ τελευταία μέρα εκπομπής, πριν φύγω από το πλατό, έτσι. Θα το κάνουμε για πει, για να το αλλάξουμε. Κάνε ένα κέννηση και το χαίρετε λίγο παραπάνω, είδαμε τη χαρά αυτή. Αυτό δουλεύει και για πρώην, να ξέρετε, γιατί πιστεύετε οι ψυχολόγοι σου, λέει, μετά το χωρισμό να αλλάξεις χώρο, για να πιάσεις τη βαριά, να βγάλεις το άκτη σου. Αν και θεωρώ ότι εδώ πέρα τώρα για την Drew πιστεύω ότι φταίει ζέστη, δεν παλεύεται, παιδιά. Θέλει μπάνιο, θέλει να πας να κάνεις μια ωραία βουτιά σαν άνθρωπος. Θέλει ποιος... εγώ την τράβηξα. Ήμουν εκεί, η Κιάρα, σήκω στέλιο από το κρεβάτι σου, έχω τη Κιάρα Φεράνη. Κολλητή. Το παίρνει ωραία το μπάνιο της, κάποια σαπουνάδα. Τι να κάνεις, τόση ώρα για να μην πληρώνουμε και πρόστιμο, τόσο όσο θέλει. Το πίνει και το κρασάκι, κυρία, έτσι με την μπουρμπουλήθρα.
Παιδιά, πάντως, το κόκκινο κρασί έτσι το πίνεις. Όχι, ναι, γιατί τσιτσίδι πρέπει. Βέβαια, για να μην λερώνεσαι, παιδιά. Αυτό λέει κι ας, γλιτώνεις το λέει και... Είναι μπροστά η κολλητή, παιδιά. Και εμείς εδώ ακόμα το τρώμε, το αντιλιακό. Και φτάσαμε. Αχ, Θανάση. Δεν πάει καλά. Και είναι και το αγαπημένο του αυτή η μάρκα. Πολύ ωραία, παιδιά. Ορίστε ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι γιατί είναι φίλος μου και το τρώει. Και δείχνει να του αρέσει. Αυτό είναι ξεκάθαρα ηλίαση. Δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορεί να προέρχεται. Για ένα κανονικό άνθρωπο. Βέβαια και το Θανάση είναι η καθημερινότητά του. Οπότε δεν ανησυχώ. Πιο πολύ αν με ρωτάς από το συνηθισμένο για την Αλεξανδράκη ανησυχώ. Πού να ξέρω. Πραγματικά έχω το πόνο μου και πρέπει να έχω και αυτήν εδώ τη γειτόνισσα τη συγκεκριμένη. Η οποία ήρθε να πάρει τα σκυλιά με όλα της τα καλά. Γιατί κάτι θέλει να βγάλει. Καλέ, κάτι, νόμιζα ήταν ζώο. Κάποιο βίντεο γυρίζει, κάτι. Δεν ξέρω τι κάνει. Παροδία. Να μην μπορεί να πεθάνω από την ησυχία μου. Πολλά. Τι σκυλιά είναι αυτά. Ελπίζω να μην είναι, ας πούμε, τη Barkingwell. Βέβαια δεν ακούσαμε το το ελικόπτερο, άρα φαντάζομαι ο κοκλώνης δεν θα ήταν. Λυσάξαν και αυτά, δεν ξέρω μήπως πεινάνε, δεν τους δίνει λίγο αντιλιακό. Χαζός είναι ο Θανάσης. Και σιγά μην το φάνε, θα μου πεις. Εμείς οι άνθρωποι τα κανονικά αυτά τα ζωντανά πια βλέπουν Netflix, έχουν φύγει. Σκέψου λοιπόν ποιος έχει εξελιχθεί. Τώρα αυτό είναι σημαντική ερώτηση. Μην κοιτάτε που τα κάνω με σορτσάκι. Να σκεφτούμε ποιος έχει εξελιχθεί και ποιος όχι. Μήπως άμα το τρως να βοηθάει τον ή. Δεν ξέρω, παιδιά, φάτε το, να σας πω και κάτι. Και το πολύ πολύ να θέλετε κι άλλο. Και πού να σφίξει κι άλλο η ζέστη. Τα πράγματα θα εξελιχθούν αλλιώς. Από το κινητό της αρχισυντακτριάς μας είναι αυτό. Ωραίο. Αυτό, όταν παίρνει τηλέφωνο εγώ, βγαίνει αυτό ότι κοιτάω. Πολύ ωραία. Να το. Απ' το φάτε το αυτό. Έσκασε. Απ' τη ζέστη. Ρε παιδιά, ο καράβας είναι μοντέλο. Είναι. Βέβαια. Για όλα τα ρούχα είναι. Γιατί εγώ τον βλέπω συνήθως μόνο για τα από κάτω. Δεν ξέρω. Έχω να τον δω με μπλούζα. Απόταν η καγιά. Ήταν στο GNTM το παλιό. Μιλάμε τώρα εποχή Μπράτη, ε. Παιδιά, δεν τη θέλει την μπλούζα και αυτή παραπονιέται. Να ξέρεις, εγώ μιλάω με τα ρούχα. Το νιώθω αρχικά, ας πούμε. Μην κοιτάς που δεν μιλάει. Αν είχε στόμα το μπλουζάκι, θα του το έλεγε, εγώ πιστεύω. Να. Αχ, Θεέ μου. Σαν να το ακούω να του μιλάει ψιθυριστά. Σαν να του ψελίζει ψίθυρους καρδιάς. Έλα, σηκωθείτε τώρα, δεν έχετε επιλογή. Α, 100 φωτογραφίες. Ένα μπλουζάκι δεν το έχουμε πάρει του παιδιού. Καράβι το μπλουζάκι στην άκρη τ' αφήσες. Να κλαίει το καημένο που δεν το φόρεσες. Ποτέ σου δεν το θέλεις, πάντα στο γιόνι σου. Το μόνο που σε νοιάζει το παντελόνι σου. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκες. Ούτε για την μπλούζα ενδιαφέρθηκες. Κουμπάκι το κουμπάκι, όλα ξεκούμπωσα. Για σένα ναι καράβα. Οι μπλούζες δάκρυσα. Εντάξει. Πολύ δυνατά, μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί, γιατί. Νικόλα, 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 τα σπάω σαν την τρούτη, πάρε μωρ, Νικόλα. Καημένη και αυτή το φτάρο του τρόπου. Η Κουτσελίνη Νικόλα ανανέωσε πάλι στο Σταρ. Μπράβο, τα-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 
Ούρσουλα! Κανονικά το έσπασε αυτό. Α, τελείωσε. Αυτό βρήκε ένα μικρή. Μπράβο στη Ζήνα την Κουτσελίνη, παιδιά. Καλύτερα στο Σταρ. Εδώ θα στριμωχνόμασταν. Δεν υπήρχε λόγος τώρα. Ωραίο το τηλεοπτικό το νέο. Αν και εγώ βέβαια περίμενα εδώ αλλού τη Βάνια. Απάνω στο νίκη της Κατ Κεν. Δες. Δες τηλεόραση. Πω
Πολύ δυνατό. Φαντάζω τώρα ένα break, να βγαίνει άλλη μέσα από το φουρνάκι των νυχιών. Τέτοια τηλεόραση θέλουμε, τέτοια. Κατ' κέντ τίποτα, όλο στο νύχι της κανονικά. Τώρα θα έχουμε αυτά να ξέρετε, παιδιά, γιατί τελειώσαν τα δωμάτια του σπιτιού. Αμ, τα δείξε όλα η κοπέλα. Μέχρι και κουζίνα μας πήγε, δίθεν ότι μπήκε. Μπας και το φάμε. Οπότε δεν έχει τώρα τι άλλο να δείξει. Λίγο σκυλί. Άντε λίγο ένα μαγιό και νύχι. Θα παίξει πάρα πολύ νύχι. Μην ξεχνάτε ότι ψάχνει για γαμπρό. Που για να θέλει να το ξεχάσει, δηλαδή δεν γίνεται, γιατί το λέει 758 φορές τη μέρα. Λες γι' αυτό να είναι το νύχι. Δεν ξέρω, φοβάμαι πως μέχρι να βρεθεί άντρας έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Δεν θα σταματήσουν αυτά τα story. Η μόνη λύση είσαι εσύ. Εσύ ο άντρας εκεί έξω, αν μ' ακούς, βοήθησέ με. Έλα και πάρτιν. Δεν ξέρω πώς να το πω πια. Να το τραγουδήσω. Έλα γαμπρέ, να την πάρεις μωρέ, να ηρεμήσω κι εγώ, πόσα story να αντέξω. Έλα σου λέω, και στο γάμο θα κλαίω, και κουμπάρω άμα θες, να το ξέρεις θα τρέξω. Γιατί κατ'κέν δεν υπάρχουν εδέν, Κατερίνα μου εγώ κοίτα θα το παλέψω. Μας δείχνει τώρα και τα νύχια της παιδιά, αφού δωμάτιο πια δεν βρίσκει πουθένα. Όλο το σπίτι είδα άρα προσεχώς, θα βλέπω δάχτυλο και νύχι δυστυχώς. Μας δείχνει τώρα και τα νύχια της παιδιά, δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δε μου πια. Μάλλον το νύχι του ποδιού δεν το έχω δει, πολύ φοβάμαι πως σε λίγο θα με βρει. Εδώ είναι πολύ ωραία η Τετάρτη, αλλά άμα είσαι με την παρέα σου ακόμα καλύτερη. Ο Κωνσταντίνος με εδώ στα κρουστά, ο Σπύρος Golden Bassara, ο μαέστρος μου στο Λαϊκό Σταύρος, τη Λοβάτης. Εδώ είναι ο Στέλιος μας, καλώς ήρθες ξανά και ξανά. Πίκολο Αντρίκο, παιδική ψυχρού από το δωματιάκι της, και αυτή η φωνή 5 εκατομμυρίων αγγέλων, ο Πέτρος, ο Πιλαρινός ο Πέτρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με κέφι. Μας δείχνει τώρα και τα νύχια της παιδιά, τα πράγματα έχουν γίνει σοβαρά. Γάμπρο σε λίγο σας το λέω, αν δεν βρει θα αρχίσει πάλι τη ξενάγηση τρελή. Μας δείχνει τώρα και τα νύχια της, γι' αυτό θα κάνω πάλι για το γάμο τι μπορώ. Έλα γαμπρέ και εμφανίσου τελικά, μπας και γλιτώσω στο φινάλε τη νύχια.